Χαρακτηριστικό των πρόσφατων καταιγίδων ήταν οι πολλοί κεραυνοί, ενώ οι βροχές, σαν και έντονες, δεν δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα. Ο διδάκτορ μετεωρολόγος Μιχάλης Χιούτας από το Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών του ΕΛΓΑ στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης τονίζει πως στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης έπεσαν πάνω από 500 κεραυνοί. Λιγότερο επλήγει η περιοχή της Χαλκιδικής, όπου έπεσαν 300 κεραυνοί, ενώ περισσότερο επλήγει η Δυτική Μακεδονία. Από τα δυτικά της Θεσσαλονίκης μέχρι και τη Δυτική Μακεδονία έπεσαν περίπου 1.000 κεραυνοί, τονίζει ο κύριος Χιούτας. Μεγάλη δραστηριότητα κεραυνών σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή πάνω από το Θερμαϊκό και στα δυτικά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ σποραδικοί κεραυνοί σημειώθηκαν σε όλες τις περιοχές. Εντονότερη ήταν στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα του νομού, σε Ρίσιο, Νέα Ερεδεστό, Ταγαράδες. Επίσης, πολλοί κεραυνοί έπεσαν σε ορεινές περιοχές του Πανοράματος, στη Γαλάτιστα, στην Εξοχή και στο Σβεστοχώρι, ενώ στην παραλιακή ζώνη υπήρχαν λιγότεροι κεραυνοί, εξηγεί ο κύριος Χιούτας. Στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας είναι συχνά τα φαινόμενα τη θερμή εποχή του έτους από Απρίλιο μέχρι Σεπτέμβριο. Με μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζονται τον Μάιο και τον Ιούνιο και στη συνέχεια τον Αύγουστο και τον Ιούλιο στη μικρότερη ένταση, προσθέτει ο μετεωρολόγος. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλές φορές οι κεραυνοί χτυπούν και 10 χιλιόμετρα μπροστά από την καταιγίδα, χωρίς δηλαδή να έχει φτάσει η βροχή της καταιγίδας. Γενικά πρέπει να προσέχουμε τα φαινόμενα αυτά, είναι επικίνδυνα, τονίζει ο κύριος Χιούτας. Όσον αφορά στα μέτρα προφύλαξης, εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο, ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. Ελέγξτε αναρτημένες πινακίδες. Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα. Οι συσκευές τηλεόρασης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε αυτές τις περιπτώσεις και προτείνεται να αποσυνδέονται από την κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αποφύγετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών όπως κουζίνα, μπάνιο, γιατί οι μεταλλικοί σωλήνες είναι καλή αγωγή του ηλεκτρισμού. Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, προσπαθήστε να βρείτε καταφύγιο σε κτίριο ή σε όχημα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, καθίστε αμέσως στο έδαφος. Αποφύγετε ψηλές κατασκευές όπως πυλώνες, ψηλά δέντρα, φράχτες, τηλεφωνικές γραμμές και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Αποφύγετε να βρίσκεστε κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα όπως αμάξια, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης. Απομακρυνθείτε από ποτάμια και λίμνες. Αν βρίσκεστε μέσα στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω. Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώθετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας, γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος και πετάξτε ό,τι μεταλλικό αντικείμενο έχετε πάνω σας. Μην ξαπλώνετε στο έδαφος. Όσον αφορά στην εκτίμηση της απόστασης καταιγίδας, συνιστάτε να μετρήσετε το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αστραπής και της βροντής σε δευτερόλεπτα. Να διαιρέσετε αυτό το χρόνο που μετρήσατε με το 3 για να υποστηρίξετε.